Μια λάμψη στο στούντιο μέσα. Γιατί θα μιλήσουμε για λάμψεις. Και ποιος είναι ειδικός για τις λάμψεις? Ο Κωνσταντίνος. Εμμανουήλ, βέβαια, είναι ειδικός. Λάμπει ολόκληρος ο Κωνσταντίνος. Λάμπει και επώνυμες που αφήνονται στα χέρια του. Καταρχήν, σήμερα θέλω να σα πω ότι είστε πάρα πολύ ωραίες και οι δύο. Όχι γιατί άλλες φορές δεν είστε. Έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο στυλ σήμερα και μου αρέσει πολύ. Λάμπει τι κτάνοχα, Κωνσταντίνε. Golden Mall και Shopping House. Σημαντικό να το πούμε. Πολύ χαίρομαι, πολύ ωραία και σα ταιριάζουν πολύ. Και οι κορδέλες στα μαλλιά και όλα πάρα πολύ ωραία. Τα δικά μου τα μαλλιά δεν είναι. Φτιάχνω όλο τον κόσμο. Είσαι κούκλος εσύ. Εσύ φτιάχνεις τις άλλες, δεν φτιάχνεις και εσύ. Θέλω να μου λέτε καμία καλή κουβέντα να ανεβαίνει. Είσαι κούκλος, σου λέω. Έβαλες και το σήμερα το κοντομάνικο, φαίνεται και τα τατουάζ. Δηλαδή, τι εκπομπή έχουμε τώρα. Και δημιουργεί καρπάκες, βλέπω μπλούζα, κάτι τέτοιο. Είναι του φίλου μου του Δημήτρη, όπου πραγματικά όλη μου ντουλάπα είναι μόνο αυτές εδώ οι μπλούζες. Για να δούμε λίγο τώρα τι πρέπει να έχει τον SSR και η ντουλάπα το είπαμε. Λοιπόν, κοψίματα και λάμψεις. Σήμερα θέλω να δείξω πραγματικά ούτε μάτια, ούτε χείλη, ούτε ένα make-up όπως πάντα. Είναι πάρα πολύ βασικό να μια γυναίκα, μια κυρία, μια κοπέλα να μπορεί να ξέρει να σχηματίσει το πρόσωπό της. Αν ένα πρόσωπο είναι στρογγυλό, πώς να δώσουμε γωνίες, να κάνουμε γωνίες στο πρόσωπο. Πού πρέπει να μπαίνει σωστά η λάμψη και το ρούζ στο πρόσωπό μας, πώς μπαίνει το κονσίλερ και όλη αυτή η σειρά που αφορά τις γωνίες και το φως του προσώπου. Να ξεκινήσουμε τις γωνίες λοιπόν, να μας δείξει που πρέπει, τι τονίζουμε, πώς τέλος πάντων αυτές οι πολυπόθετες γωνίες που όλες οι κυρίες σας θέλουν, αλλά δεν τις έχουν όλες. Συμφωνώ, συμφωνώ. Αλλά εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ και μπορούμε να τις δημιουργήσουμε και να φτιάξουμε. Λοιπόν, καταρχήν έχω κάνει στην Άννα μία βάση, έτσι κάνουμε πάντα. Δημιουργούμε μία βάση όλο το πρόσωπο, make-up δηλαδή παντού το οποίο έχει απλωθεί. Της έχω τονίσει το φρύδι, που για μένα είναι πολύ σημαντικό το φρύδι, πρέπει να είναι καλοσχηματισμένο, γιατί δίνει μία έκφραση στο πρόσωπό μας το φρύδι και θεωρώ ότι είναι απαραίτητο. Και είναι και πάρα πολύ στη μόδα τα έντονα φρύδια. Δεν λειτουργώ όμως έτσι, μ' αρέσει ούτως ή άλλως φρύδι, δεν θέλουμε. Έχουμε βάλει στα μάτια μία σκιά, απλή καφέ και μία μάσκαρα και τώρα ξεκινάμε να δείξουμε πώς μπορούμε να κάνουμε τα κοψίματα. Υπάρχουν δύο τρόποι. Υπάρχει ένα σκούρο make-up το οποίο το βάζεις αφού έχεις περάσει τη βάση. Τοποθετείς σκούρο make-up και κάνεις κοψίματα εδώ. Αλλά αν κάποια δεν έχει αυτό το make-up το σκούρο, το οποίο το έχουμε συνήθως εμείς οι επαγγελματίες. Θα σε παρακαλέσω να βάψουμε το άλλο μαγουλάκι για να φαίνεται καλύτερα στην κάμερα. Εννοείταμε. Από εδώ, μπράβο. Αν κάποια δεν έχει λοιπόν αυτό το σκούρο make-up που από την αρχή δημιουργεί τις γωνίες του πρόσωπό της, μπορεί με μία τερακότα που έχουν όλες οι εταιρείες να τοποθετήσει το πινελάκι της και ξεκινάμε την περισσότερη ποσότητα από το τριχωτό εδώ πέρα του κεφαλιού μας. Βάζουμε δηλαδή, δημιουργούμε μία ψεύτικη έτσι γωνία, κάνουμε μία σκίαση στο πρόσωπο και αρχίζουμε αυτό σιγά σιγά και το απλώνουμε περιμετρικά του. Δηλαδή, να μην κάνει που βλέπω πολλά λάθη και έχουν βάλει ένα απότομο εδώ και φαίνεται πολύ έντονα. Στην ουσία, το σβήνουμε δηλαδή, το ντεγκραντάρουμε. Σαν εις φάει βουλιά. Πολλές κυρίες βάζουν το ρούζ, λες, ναι. Απομονωμένα και αποσπασματικά και λες έχουν φάει βουλιά στο μάτι. Εμένα τώρα μου πήγε λίγο εδώ κάτω, λίγο με το χεράκι μου το απλώνω και το σβήνω. Αν δούμε λοιπόν στο το πλάνο μας. Το βλέπω στο κοντινό σου, δείχνεις πολύ ωραίες λεπτομέρειες, είναι σημαντικό. Βέβαια θέλω να σου πω ότι εκτός από τη γωνία την οποία δημιουργούμε εδώ πέρα κάτω από το κόκαλο, με οτιδήποτε μένει η τερακότητα στο πινέλο μας, είναι πάρα πολύ σωστό και πρέπει να γίνεται αυτό, να βάλουμε εδώ στο κούτελο, όχι στο κέντρο, στην άκρη του μετώπου μας και να το δέσουμε λίγο με αυτό εδώ. Έτσι δημιουργούμε μία ζεστασιά στο πρόσωπο. Να το παντρέψουμε δηλαδή. Να το παντρέψουμε, να το κρατάρουμε, να το σβήσουμε. Το ίδιο κάνουμε και στην άλλη μεριά. Άρα με τον ίδιο τρόπο. Τερακότα και το χειμώνα, έτσι. Ναι, εννοείται. Απλά να σου πω κάτι, νομίζω ότι δεν πρέπει να μπαίνει σε πολλή ποσότητα όπως το καλοκαίρι, εισαγωγικά. Αν και το καλοκαίρι, αν κάποια είναι μαυρισμένη, εγώ τη θεωρώ. Δεν τη θεωρώ απαραίτητη. Υπερβολικό να βάλει. Τη θεωρώ υπερβολικό. Είναι πολύ ωραίο να είσαι μαυρισμένη, μια κοπέλα και να βάζει λίγο μάσκαρα, λίγο λιπουγλώσεις, λίγο. Δεν τη θεωρώ απαραίτητη τη μάσκαρα, την τερακότα, συγγνώμη, το καλοκαίρι. Ναι. Άρα το χειμώνα την προτιμώ περισσότερο, γιατί οι γυναίκες είναι άσπρες και τη χρειάζονται. Το ίδιο κάνω και στην άλλη μεριά. Και πώς το αυτό το παντρεύεις και με το λαιμό, γιατί βλέπουμε ότι ένα πρόσωπο θα είναι μαυρισμένο, αλλά δεν πρέπει να και το υπόλοιπο και ο λαιμός και τον ντεκολτέ να είναι έτσι λίγο μαυρισμένα. Πολύ σωστό αυτό που είπες, πολύ ωραία παρατηρήσή σου, γιατί έχεις δει πολλά λάθη και στην τηλεόραση και στον δρόμο. Έχουμε δει τα μάτια μας, είμαστε και 2-4 μάτια. Και δεν βλέπει καλά, φαντάζεσαι. Και γυναίκες οι οποίες δουλεύουν χρόνια στον χώρο έχουν αυτές τις διχρωμίες. Και είναι πολύ άσχημο αυτό. Εγώ που είμαι επαγγελματίας, δηλαδή με ενοχλεί αρκετά. Μετά, αφού έχουμε τελειώσει με αυτό, κάποια κοπέλα μπορεί να έχει λίγο πιο έντονο το. Το προγούλι, ναι. Ναι, είναι από το λαιμό, το προγούλι. Πώς να το πω, το προγούλι είναι αυτό. Να έχει λίγο κιλά παραπάνω, να είναι έτσι το πρόσωπό της. Μου έχει συμβεί σε πολλές πελάτες και το έχω κάνει. Παίρνουμε λοιπόν πάλι το ίδιο πενελάκι με την τερακότα και στα κόκαλα εδώ του προσώπου μας, στην κάτω γνάθο, αρχίζουμε πιο κάτω από αυτά και κάνουμε μία σκιά. Αν δεις δηλαδή εδώ, ήδη αρχίζει και δίνεις ένα βάθος, κρύβεται λίγο αυτό εδώ, το ίδιο κάνεις και εδώ,
και εδώ από κάτω, εννοείται. Και μετά με οτιδήποτε μένει για να μην κάνει διχρωμία, αρχίζουμε και δένουμε και γλυκαίνουμε λίγο το λαιμό, για να μην φαίνεται αυτή η άσχημη διχρωμία η οποία δεν μας αρέσει. Ωραίο αυτό. Λοιπόν, είναι σημαντικό να το τονίσουμε. Ναι. Είναι σημαντικό γιατί οποιαδήποτε βάζει ρούζι ή τερακότα είναι χρώμα και ο λαιμός και τα χέρια είναι άσπρα. Ναι. Καλά, τα χέρια πες δεν πειράζει, αλλά τουλάχιστον ο λαιμός. Και τα ντεκολτέ, ίσως. Λοιπόν, ναι, τώρα θέλω να πω και κάτι άλλο. Ναι. Μπορούμε να δώσουμε και ένα σχήμα στη μύτη μας. Για πες. Αν την κοπέλα δεν μας έφερε, έχει την τέλεια καλά, μύτη, δηλαδή λες έχει βγάλει το φουστάνο και την έχει κάνει. Και όμως είναι πραγματικά, από μόνη της όμορφη. Είναι χρόνια η συνεργάτη μου η Ανούλα. Και την επιλέγω πάντα για όλα αυτά. Γι' αυτό την διάλεξες εσύ, κανένας τυχαίος, νομίζεις, ξέρεις ότι τη διαλέγεις. Βέβαια, άμα θες άλλη φορά μπορούμε να κάνουμε και σε εσάς. Μάθω και σας τις όχι. Καταρχήν την άλλη φορά θα κάνουμε και σε εσάς κάτι. Εννοείται. Η μύτη μου άρεσε που είπες, γιατί λοιπόν, είναι σημαντικό να το δούμε. Η μύτη είναι σημαντικό. Αν είναι κάπως χοντρή η μύτη ή έχει ένα πρόβλημα, τέλος πάντων, τα γνωστά που η μύτη είναι λίγο μεγάλη, μπορούμε να κάνουμε μια σκιά. Ποτέ δεν βάζουμε σκούρο χρώμα πάνω στη μύτη, είναι πολύ λάθος, γιατί μας κάνει ότι έχουμε φάει μπουνιά, ότι είμαστε κάπως όλο αυτό. Αλλά εσωτερικά από τη μύτη μπορούμε να κάνουμε μια σκιά όπου το πηγαίνουμε και προς τα κάτω και το δένουμε και λίγο με το φρύδι. Το βλέπετε πως αμέσως. Μπράβο, και την άλλη πλευρά το ζούμε, ωραία. Το ίδιο κάνουμε και εδώ. Εσωτερικά όμως, ποτέ πάνω στη μύτη, και αν κατά λάθος πάει, το σβήνουμε λίγο με το χέρι μας. Άρα δίνεις ένα σχήμα εδώ. Αυτομάτως η μύτη έχει λίγο. Μπει προς τα μέσα και έχει ένα σχήμα ιδιαίτερο. Και βέβαια φτάνω στο αγαπημένο μου σημείο. Ναι. Στο αγαπημένο σημείο το δικό σας, που είναι οι λάμψεις. Λάμψη. Εγώ ξέρεις τι λάθος έκανε, Κωνσταντίνε. Τελείωνα το ρούς, το έβαζα και έβαζα μπροστά έδα στη μύτη. Και είναι αυτό που λες, είναι σαν να έχω φάει μια έδα στη μύτη. Είναι λάθος. Δηλαδή τα σημεία του μετώπου, της μύτης και στο πηγούνι μας. Ναι. Και εδώ κάτω από τα μάτια είναι πολύ λάθος να χρησιμοποιούμε ρούζ ή σκούρα χρώματα. Σε αυτά τα σημεία λοιπόν. Πριν δείξω λοιπόν τις λάμψεις, επειδή τώρα το συζήτησες και το είπες, πολύ βασικό βέβαια, αφού έχουμε κάνει όλο αυτό, είναι να μπει και λίγο κονσίλερ κάτω από το μάτι και θα δεις αυτομάτως πώς θα φωτίσει, αλλά και με τι τρόπο μπαίνει. Για να στο μην κάνει τέλος πάλι. Του μακιγιάζ. Στο τέλος. Εγώ το βάζω πάντα στο τέλος. Το είχα πει την προηγούμενη φορά. Γιατί αφού έχουμε τελειώσει από τα πάντα, το μάτι είναι έτοιμο να δεχτεί το κονσίλερ, ούτε έχει πέσει πάνω σκιά, ούτε έχει κουραστεί, ούτε τίποτα. Λοιπόν, βάζουμε λίγο κονσίλερ, το οποίο το βάζουμε κάτω από το μάτι, αλλά και αυτό πάλι όπως τα πάντα αρχίζω σιγά σιγά. Και το ανοίγω το απλό να μην μου κάνει απότομο. Το κονσίλερ πόσο τόνους πιο ανοιχτό πρέπει να είναι από το δέρμα της κάθε γυναίκας? Από το δέρμα και από τη βάση που έχει βάλει περίπου 1-2 τόνους πιο ανοιχτό. 1-2 τόνους. Όχι ας πούμε 4-5 τόνους πιο ανοιχτό. Βλέπουμε κάτι άσπρα πάνω. Μάτια από κάτω πολλές φορές, ναι. Έτσι. Αυτό ναι, το βλέπουμε συχνά και στον δρόμο και στην τηλεόραση. Και σε μένα λέει. Και στη Βαλεντίνη το βλέπω. Το βλέπω στη Βαλεντίνη κάθε εβδομάδα. Όχι σε μένα. Πλάκα, κάνουμε ακόμη και κοπέλες από κάτω και δεσίλε. Όχι, μόνη μου όταν βάφεται εδώ. Είναι εξαιρετικέ οι κοπέλες. Όταν βάφεται μόνη τη. Φοράω άσπρα σήμερα και είπα να κάνω και άσπρο μάτι γι' αυτό. Λοιπόν, αφού παιδιά έχει γίνει όλο αυτό, θα βάλω πραγματικά ελάχιστη πούδρα. Δεν μου αρέσει καθόλου η πούδρα, πάντα παίρνω σε σκόνη μορφή, σε λούζ τέλος πάντων. Φυσάκω το πινέλο να μην υπάρχει καν πούδρα. Και σε κάτω από τα μάτια ελαφριά, πολύ ελαφριά βάζω. Γιατί δεν σε αρέσει η πούδρα? Γιατί κάνει, θα μπώνει λίγο το δέρμα, κάνει μία θαμπάδα και μία. Μια εικόνα η οποία εμένα δεν μ' αρέσει. Τι μου λέει ο Νίκος αρχισυντάκτης, το κοντρόλ ερωτεύτηκε το μοντέλο. Να πεις Νίκο το αρχισυντάκτη. Δεν έχουμε διαγωνισμό για το μοντέλο σήμερα, Νίκο, έχουμε μόνο για τα μαλλιά. Για τα μαλλιά. Την άλλη φορά θα βάλουμε διαγωνισμό και το μοντέλο. Είναι κούκλα. Να πεις τον Νίκο, ότι πραγματικά την έχουν ερωτευτεί όλοι. Άρα, όλοι. Άρα Νίκο, πρέπει να πάρει ένα χαρτάκι. Δεν είσαι, ξέρεις χαρτάκι προτεραιότητα. Όπως το είκα στου γιατρού, θα δεις τον γιατρό και εσύ με τη σειρά σου. Δεν έχω πρόβλημα, δεν ξαναπάρω την Άννα, γιατί όποτε έρχομαι την Άννα μετά έχω 1000 τηλεφωνήματα. Τέλειο είναι αυτό, δεν πειράζει. Να πάρει την Άννα. Την Άννα. Και πάμε τώρα για τι λάμψει που λέγαμε που είναι πολύ ενδιαφέρον. Οι λάμψει, οι οποίε είναι αγαπημένε μου και αγαπημένε φαντάζομαι και δικέ σα, μπαίνουν πάντα, εννοείται πάνω από την τερακότητα την οποία έχουμε κάνει εμεί το κόψιμο. Στα κόκκαλα τα οποία τα αισθανόμαστε εδώ πέρα στο δέρμα, όπου αυτό βγάζει και φυσικότητα. Βάζουμε λοιπόν τη λάμψη πάνω ακριβώς στο κόκκαλο και πάνω από την τερακότα. Αν μην γελάς. Μετά σε πάω στην κοπέλα που θέλει να γελάσει. Τι ζώδια είσαι, Άννα μου? Ηχθή. Ηχθή. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε, επειδή έχω κάνει τα κοψίματα εσωτερικά στη μύτη, βάζω και λίγο λάμψη στη μύτη. Όπως έχουμε δει πολλές Star του Hollywood, J-Lo. Και όλες πλέον, η μύτη και το κούτελό τους και το μέτωπό τους και το πρόσωπό τους γυαλίζουν γιατί δείχνει φυσικότητα. Μου έδωσε ιδέα τώρα για την άλλη εκπομπή που θα κάνουμε. Θα δείξουμε φωτογραφίες από στάρ του εξωτερικού. Ωραία. Να μας πεις
τι κάνουν και βγαίνουν τόσο λαμπερές. Και τελικά πόσο το μακιγιάζ βοηθάει. Γιατί έχω δει φωτογραφίες που είναι μακιγιάριστες και στην κυριολεξία είναι αγνώριστες. Αγνώριστες όμως, ε! Παιδιά, να σου πω κάτι και πολλές, επειδή εγώ συνεργάζομαι εκτός από τις επώνυμες κυρίες που γνωρίζετε, συνεργάζομαι και με πιο μικρά κορίτσια και μοντέλα απλά, όπου είναι 20 χρονών και πραγματικά τις βλέπω ότι είναι τόσο όμορφες και όντως με το make-up το οποίο το κάνω εγώ και άλλοι συνάδελφοί μου, βλέπω τεράστια διαφορά. Δηλαδή, όσο ωραία και είναι μια κοπέλα. Μπορείς με το make-up, με τις λάμψεις, με τα χρώματα, με αυτά. Σε βλέπουμε εδώ με επώνυμες κυρίες. Θα τις δούμε τις φωτογραφίες, θα τις δούμε κι άλλες. Α, τέλεια. Να ολοκληρώσει λίγο το μακιγιάζ, ωραία. Και μόλις ολοκληρώσει το μακιγιάζ, βλέπουμε και τις φωτογραφίες. Ναι, εδώ και. Χριστίνα, όλες οι κυρίες είναι, έχουν αυτή τη χαράκια σου. Σε αγαπώ, τις αγαπώ όλες γιατί είναι φίλες μου και συνεργαζόμαστε. Λοιπόν, και στο τέλος αφού έχουμε κάνει, έχουμε δώσει γωνίες στο πρόσωπο με την τερακότα, έχουμε φωτίσει με τις λάμψεις. Εννοείται έχουμε σχηματίσει φρύδια και τα σχετικά. Θα βάλω ένα πολύ απαλό ρουζ, το οποίο και αυτό είναι σημαντικό να ξέρουμε πού μπαίνει και σε τι ποσότητα μπαίνει. Εγώ βάζω λίγο στο πενιλάκι μου και μετά παντού το φυσάω να φεύγει πολύ ποσότητα. Λέω στην Άννα να χαμογελάσει. Και εκεί, σε αυτό εδώ το κορόιδο. Έχει λίγο γλυτεράκι αυτό το ρουζ μέσα, είναι μάτι. Ναι, έχει και λίγο λάμψη. Έχει λίγο λάμψη. Οπότε ρουζ με λίγο λάμψη. Με λίγο λάμψη, ναι. Όχι ιδιαίτερη λάμψη. Αλλά πάντα όλα αυτά που δείχνω τώρα με τις λάμψεις βοηθάει στο να μην δείχνει η γυναίκα ιδιαίτερα βαμμένη. Και είναι και ωραίο, Κωνσταντίνα, αυτό βγαίνει στα ρούχα, δεν βγαίνει. Δηλαδή, επειδή ξέρετε τα γλυτεράκια πολλές φορές δίνουν ένα. Κουμπάνε τα ρούχα. Κοίτα, να σου πω κάτι τώρα τα τελευταία χρόνια τα προϊόντα όλα είναι. Γενικά πολύ στερεά και αδιάβροχα και δεν έχουν όπως ήταν παλιά. Ναι. Τώρα τι να σου πω κι εγώ, άμα κάποιες συμβραχείς ή ακροματείς, μπορεί και να αναρωθείς. Και ίδια κάνω και στο άλλο μάγουλο, βάζω, λέω στην Ανούλα να χαμογελάσει, της βάζω λίγο ρούς, το οποίο και αυτό έχει μια ενωδική πορεία και δεν παραμένω κάπως να μου κάνει και αυτό λεκέ. Κατάλαβες. Αυτό το ρούζ πάει σε όλα τα δέρματα ή υπάρχουν αποχρώσεις που πρέπει κάθε κυρία με βάση το χρώμα του δέρματός να επιλέξει και το αντίστοιχο ρούζ, δηλαδή. Συμφωνώ σε αυτό που λες, ναι. Είναι ανάλογα με το make-up που κάνουμε. Δηλαδή, αν κάνουμε. Τώρα δεν μπορώ να σου πω παραδείγματα. Δηλαδή, αν θέλουμε ένα πολύ φρέσκο make-up. Εδώ που είναι μελαχρινή, διάλεξες ένα ροδακινή κάπως. Είναι ένα χρώμα ενδιάμεσο. Έχει λίγο ροζ και λίγο ροδακινή μέσα. Σε εμάς είμαστε ξανθές, μας έβαζε το ίδιο. Θα σας στέργιζε και αυτό. Εσείς επειδή είστε ξανθιές, ξέρεις ότι σας ταιριάζουν πάρα πολλά πράγματα. Και το ροζ και το κοραλί και το καφέ. Αρκετά πράγματα. Ίσως κάνουμε αυτό στην άλλη φορά. Θέλει και μακιγιάζ, Κωνσταντίνε, πολύ το ξανθό. Θέλει συγκεκριμένο μακιγιάζ. Ναι. Μέχρι φορά λοιπόν το ροζ. Ίσως κάνουμε ξανθές και μελαχρινές. Τώρα πήρα και εγώ ιδέα. Τι χρώματα ταιριάζουν στις ξανθές και τι χρώματα στις μελαχρινές. Εγώ την άλλη φορά λέω να δείξουμε κάτι για τα Χριστούγεννα. Θα δείξουμε για τα Χριστούγεννα. Μα έχουμε και όλες εκπομπές τα Χριστούγεννα. Βγαίνουμε συνέχεια και παραμονή Χριστουγέννων και παραμονή πρωτοχρονιά. Δεν θα είμαστε. Τι θα σας αφήσουμε έτσι τα Χριστούγεννα. Όχι. Πρέπει να δείξουμε πώς να κάνουν σωστά χείλη, πώς να κάνουν σωστά μάτια. Πώς να μην μπερδεύουν και τα μάτια και τα χείλη. Σωστό. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εγώ λοιπόν έχω τελειώσει. Δείτε την Άννα. Έχω σχηματίσει το πρόσωπό της. Έχω βάλει λάμψεις, κονσίλερ. Έχουμε τονίσει τα φρύδια όπως το θέλαμε έτσι μεγάλα. Και είναι ένα μακιγιάζ αυτό που φαίνεται. Ναι, μεν είναι μακιγιάζ, αλλά φαίνεται σαν να είναι και άβαφη ταυτόχρονα. Ναι, αυτό είναι. Εντυπωσιακό. Αυτό είναι πολύ. Από αυτό είναι το επιθυμητό που θέλουμε όλες οι γυναίκες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Ναι. Να είσαι βαμμένη, να είσαι όμορφη, να είσαι λαμπερή, αλλά να μην φαίνεται ότι είσαι πολύ επιτηδευμένα βαμμένη και φορτωμένη. Και... Σωστά. Άρα ναι. Κλείσαμε και το θέμα της επόμενης εκπομπής. Ωραία. Και έτσι με πολύ λάμψη θα σας αφήσουμε να περάσετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Ναι. Εμείς όμως θα φτιάχνουμε ωραία θέματα. Λαβ, λαβ, λέμε τα ρούχα μας αγαθούλα. Λαβ Boutique, Λαβ Boutique. Τα βρίσκεται Golden Hall. Golden Hall, στο Mall, ναι. Στο Shopping House. Και να πούμε και το διαγωνισμό που θα τρέχει όλη την εβδομάδα. Όσες κυρίες στείλουν email στον καραντίστη μόδα παπάκι star.gr. Το διάβασα, το ίδιο. Το διάβασα, τι νομίζεις, βλέπω μέχρι εκεί. Θα κερδίσουν δύο, όχι ένα, δύο χτενίσματα στο κομμωτήριο του Γιώργου Πραπόπουλου που βρίσκεται Βέικου 15 στην Ακρόπολη. Θα κάνουμε στην άλλη εκπομπή την κλήρωση. Την κλήρωση. Και έχουμε και πολύ ωραία δώρα για εσάς τώρα. Και στο YouTube που σας βλέπουν οι κυρίες αγάθη, όλη την εβδομάδα. Ξέχασα να πω κάτι. Επειδή πολλοί θέλουν να με βρουν, αλλά εγώ δεν έχω κομμωτήριο ή κάποιο χώρο. Θα σε ρώταγα κιόλας γι' αυτό. Επειδή είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, μπορούν να μου στείλουν μηνύματα όλα τα κορίτσια που ενδιαφέρονται στο Facebook μου που είναι Κωνσταντίνος Εμμανουήλ Α και Κωνσταντίνος Εμμανουήλ Β. Και έχεις και 10.000 φίλους. Το Facebook της Άννας ποιο είναι. 22.000 φίλους. Η Άννα θα είναι κρυφό. Όχι, στο παιδιά, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Όσοι ενδιαφέρεστε θα δείτε την εκπομπή. Όχι, όχι, όχι. Κοντά στο Βασιλικό που έχει την Γλάστρα. Για να κλείσουν μια δουλειά με τον Κωνσταντίνο, λοιπόν, α στείλουν και στην Άννα τη δουλειά που την κάνει ο Κωνσταντίνο. Να ξέρετε, εντάξει. Εμεί θέλουμε και τον Κωνσταντίνο να βοηθάμε όπω και να έχει. Η Άννα μπορεί να έχει και σχέση. Μα φλακώ στο ξύλο. Θα πάει πόρτε. Εγώ δεν έχω σχέση και ό,τι για σχέση πάλι να μου στείλει μήνυμα. Δεν έχω πρόβλημα. Εμεί θα σε παντρέψουμε, ρε Κωνσταντίνο. Βασίζομαι πάνω σα. Κάπου σας αφήνουμε και να θυμάστε, έχει καιρός γυρίσματα. Κοιμώδα ακόμη περισσότερα.